Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πασχάλη, βέβαια τα θέματα που αναδεικνύεις μέσα από την εκπομπή σου είναι τεράστια. Όμως, εγώ θα ήθελα να μείνω κάτι σε κάποιο θέμα, γιατί διότι όλοι γνωρίζουμε ότι το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ των πολιτών είναι το οικονομικό. Ναι. Και επειδή είμαι ένας ενεργός πολίτης, θέλω να πω, και ερευνώ όσο μπορώ τα οικονομικά του κράτους εδώ και 10 χρόνια, και με τα λόγου γνώσεως θέλω να σου δηλώσω ότι διαπίστωσα ότι με βάση τον νόμο 5077, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης με αριθμό 209, όπου αφορά την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024. Όπου εκεί, Πασχάλη μου, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα έσοδα του κράτους μας να ανέρχονται στο ηλικιώδες ποσό του 1.307.000.000 ευρώ. Και για την ακρίβεια, αν θέλεις, έχω μπροστά μου το έγγραφο να το διαβάσω. Στην ακρίβεια το νούμερο είναι 1.307.649.000 ευρώ. Άρα βλέπεις ότι εγώ δεν λέω μία άποψη, αλλά μιλώ πάντα με τον νόμο, διότι αυτό το ΦΕΚ, Πασχάλη, που κυρώθηκε, ο νόμος που κυρώθηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τα έσοδα του κράτους τα υπογράφει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου, ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κατζηδάκης, και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Γεώργιος Φλωρίδης. Άρα, με βάση τα έσοδα που είναι 1,173 και κάτι ψηλά, και με βάση την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, που μας ενημερώνει ότι το χρέος της κεντρικής διοίκησης είναι 402 δισεκατομμύρια. Τώρα δεν θα μείνω, ξέρεις, αν είναι 400 ή 50 δις, θα τα δούμε στην πορεία. Με ενδιαφέρει άλλο πράγμα. Με ενδιαφέρει για ποιο λόγο δεν πληρώνουμε, και μάλιστα να μας μείνουν και ρέστα 700 δις, έτσι ώστε να περάσουμε σε μια τεράστια ανάπτυξη της χώρας και στην ευημερία των πολιτών. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως που μίλησες για τα μνημόνια, ότι με τα μνημόνια μπήκαμε λόγω του χρέους. Όλα αυτά τα δεινά που τραβάμε ως Έλληνες πολίτες είναι λόγω του χρέους. Άρα για ποιο λόγο δεν πληρώνουμε, αφού τα έσοδα, όπως τα υπογράφουν οι αξιωματούχοι, είναι 1.307.000.000. Τι γίνεται, αν τη βγάλε άκρη. Άκρη βγαίνει, ναι, Πασχάλη, ναι. Εάν είναι κάποιος διαθετημένος να ερευνήσει. Αν θέλεις, χρειάζομαι μισό λεπτό ακόμα για να σου πω γιατί δεν κάνουν χρήση όλων αυτών των εσόδων. Γιατί? Έτσι, γιατί? Γιατί έχουν φροντίσει γι' αυτό, Πασχάλη. Με το νόμο 4270 του 14, όπου εκεί στο άθρο 75 τι μας λέει? Μας μιλάει για τα βεβαιωθέντα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Και τι λέει? Θα μπω στην ουσία του νόμου, έτσι, ως την ακριβιά του. Λέει ότι οι βεβαιωθέντα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι τα έσοδα που βεβαιώνονται κάθε έτος. Εάν, λέει, τα βεβαιωθέντα έσοδα δεν εισπραχθούν στο οικονομικό έτος στο οποίο βεβαιώνονται, διαγράφονται από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται στο επόμενο οικονομικό έτος. Και εγώ ρωτώ, αυτό είναι μια κοινή ομολογία ότι τα έσοδα υπάρχουν? Μα γιατί δεν τα χρησιμοποιείς και τα επαναβεβαιώνεις κάθε χρόνο τώρα εδώ και 10 χρόνια στον επόμενο προϋπολογισμό? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι που υπογράφουν τους νόμους όπου η Ελλάδα έχει αυτά τα τεράστια έσοδα. Αντιλαμβάνεστε τώρα όλοι τι μας έχουν κάνει, και ότι αυτοί στηρίζονται στη δική μας άγνοια που έχουμε για το οτιδήποτε σοβαρό συμβαίνει στην πατρίδα μας. Άντε πες ότι το ξέρεις. Τώρα κάνω την κυκόλου του διαβόλου. Έτσι. Πες ότι το ξέρεις. Ναι. Τι μπορείς να κάνεις?
μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όπως... Ένα και πρώτον είναι να γίνουμε ενεργοί πολίτες. Να ενωθούμε ως Έλληνες. Γιατί αυτοί με τους νόμους που βγάζουν, και μιλώ για το πολιτικό καθεστώς, κάθε νόμος που βγαίνει είναι ενάντια στον Έλληνα πολίτη. Εγώ αυτό έχω διαπιστώσει. Άρα πρώτα συμφωνούμε. Πρέπει να ενωθούμε, Πασχάλη. Και πρέπει να ενωθούμε σε κάποια σταθερή βάση. Σε μια βάση η οποία πραγματικά θα φέρει και θα ενώνει όλους τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, από την ένωσή μας, γιατί η ισχύς είναι εν τη ενώση, Πασχάλη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να, ευχαριστώ. Κομψό, επιστρέφω.